το ΚΚΕ χωρίς αστερίσκους και από την πρώτη στιγμή καταδίκασε τη σφαγή του Παλαιστινιακού λαού από το Ισραηλινό κατοχικό κράτος, το κράτος δολοφόνος, και εκφράσαμε την αλληλεγγύη μας στο λαό της Παλαιστίνης. Η επιθετικότητα του Ισραήλ κλιμακώνεται σε βάρος του Παλαιστινιακού λαού, καθώς προχωρά στην ανάπτυξη χερσαίων στρατευμάτων κατά μήκος στο σύνορο της Γάζας, αυξάνοντας τις ανησυχίες για μια νέα Ισραηλινή εισβολή στον Παλαιστινιακό θύλακα. Ως κόμμα καταγγέλουμε τη στάση των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που στηρίζουν επί της ουσίας το Ισραήλ και προσπαθούν να ταυτίσουν το θήτη με το θύμα. Επιβεβαιώνεται για ακόμη μια φορά ότι οι Αμερικάνοι και το ΝΑΤΟ, η Ευρωπαϊκή Ένωση, αποτελούν τον παράγοντα αποσταθεροποίησης στην περιοχή, στη λογική του «διέρε και βασίλευε», αλλάζουν τα σύνορα για να μπορούν να ελέγχουν τους αγωγούς, τις πηγές και τις αγορές της ευρύτερης περιοχής. Και η ελληνική κυβέρνηση αποτελεί θρασίτατη ενέργειά της να βαφτίζει τα εγκλήματα του Ισραήλ σε βάρος των Παλαιστινίων αυτοάμυνα, παίρνοντας γραμμή από το State Department. Βεβαίως, είναι πολύ μεγάλες οι ευθύνες της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων και του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίες αναβάθμισαν όλα αυτά τα χρόνια τις σχέσεις τις οικονομικές, τις επιχειρηματικές, αλλά πάνω απ' όλα τις στρατιωτικές σχέσεις με το κράτος δολοφόνος, με το Ισραηλινό κράτος, στα πλαίσια της γεωστρατηγικής αναβάθμισης της χώρας μας. Από αυτή την άποψη, ως ΚΚΕ τονίζουμε την ανάγκη για τον άμεσο τερματισμό της Ισραηλινής σφαγής και κατοχής, για την άμεση απελευθέρωση όλων των Παλαιστινίων, αλλά και των άλλων πολιτικών κρατουμένων από τις Ισραηλινές φυλακές, για τη δημιουργία ενός ενιαίου, ανεξάρτητου Παλαιστινιακού κράτους με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ στα σύνορα του 1967, με το λαό νοικοκύρη στον τόπο του, με το δικαίωμα επιστροφής όλων των Παλαιστινίων προσφύγων στις εστίες του με βάση τις σχετικές αποφάσεις του ΟΗΕ. Και βεβαίως, επιτέλους η κυβέρνηση πρέπει να προχωρήσει στην αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους, υλοποιώντας την ομόφωνη απόφαση της Ελληνικής Βουλής του 2015. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, και το σημερινό νομοσχέδιο ενσωμάτωση των ευρωπαϊκών οδηγιών για το χρηματοπιστωτικό σύστημα δεν είναι τίποτα άλλο, όπως τόνισε και ο ίδιος ο αρμόδιος υφυπουργός, μια προσπάθεια ενίσχυσης της κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών, που αποτελεί συνέχεια, εμείς θα λέγαμε, όλων των προηγούμενων μέτρων που πήραν οι κυβερνήσεις. Από τη Νέα Δημοκρατία ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και σήμερα πάλι τη Νέα Δημοκρατία. Αυτά τα μέτρα δεν είναι τίποτα άλλο παρά η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, που επί της ουσίας χάθηκαν 40 δισεκατομμύρια και μεταφέρθηκαν στο κρατικό χρέος για να το πληρώσουν τα λαϊκά στρώματα μέσα από τη φορολογία. 22 επί Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ και 20 επί ΣΥΡΙΖΑ χαθήκαν. Τόση ήταν η κρατική συμμετοχή τότε στις τράπεζες. Δεύτερον, αναβαλλόμενος φόρος που αποτελεί μορφή κρατικής ενίσχυσης των τραπεζών. Τρίτον, η διαχείριση των κόκκινων δανείων από όλες τις κυβερνήσεις. Απελευθέρωση πληστηριασμών, νέος στοχευτικός κώδικας από τη Νέα Δημοκρατία, ιδιώνυμο αδίκημα η παρεμπόδιση των πληστηριασμών από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Το πρόγραμμα Γέφυρα 1 και Γέφυρα 2, όπου επί της ουσίας με ζεστό κρατικό χρήμα των φορολογούμενων λαϊκών στρωμάτων χρηματοδοτούν τις τράπεζες και μετατρέπουν σε ομοίρους των τραπεζών τους δανειολήπτες. Το πρόγραμμα Ηρακλής, όπου με εγγύηση του κράτους οι τράπεζες προσπαθούν να ξεφορτωθούν τα κόκκινα δάνεια, παραμένοντας υπαρκτός ο κίνδυνος απολύων των κρατικών ενισχύσεων και άρα αύξηση του κρατικού χρέους. Η συρρήκνωση των τραπεζών όσον αφορά τα καταστήματα και τους εργαζόμενους. Και αυτή η συρρήκνωση είναι διαχρονική. Χαρακτηρίζει όλες τις κυβερνήσεις και την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ με οικειοθελείς αποχωρήσεις και απολύσεις από τις τράπεζες. Θα καταθέσω τα στοιχεία, όπως τα δίνει η ίδια η Ένωση Τραπεζών. Το 2009 στις 31 Δεκεμβρίου υπήρχαν 4.130 καταστήματα τραπεζών και 67.800 τραπεζοϋπάλληλοι. Το Δεκέμβριο του 2019 τα καταστήματα των τραπεζών γίναν 1.838
και οι τραπεζοϊπάλληλοι 37.700. Είχαμε δηλαδή μία μείωση κατά 54% των καταστημάτων και κατά 45% των τραπεζοϊπαλλήλων. Εντατικοποίηση των εργαζόμενων στις τράπεζες. Δυσκολία στα φτωχά λαϊκά στρώματα να μπορέσουν να κάνουν τις υποχρεώσεις τις οποίες έχουν στις τράπεζες. Και ταυτόχρονα μια πολύ μεγάλη συγκέντρωση του τραπεζικού συστήματος σε λίγα χέρια. Το 2009, το 2008-31-12, υπήρχαν συνολικά 40 χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούσαν στη χώρα μας και 16 συνεταιριστικές τράπεζες. Το 2019 είναι 9 τα χρηματοπιστωτικά συστήματα και άλλα 4 τα οποία είναι συνδεδεμένα με αυτό. Αυτή η τεράστια συγκέντρωση έγινε σε χέρια λίγων τραπεζικών ομίλων όλα αυτά τα χρόνια και ιδιαίτερα τα χρόνια των μνημονίων από όλες ανεξαιρέτως τις κυβερνήσεις. Έτσι λοιπόν, η προσπάθεια εξυγίανσης, ενίσχυσης και θωράκισης του χρηματοπιστωτικού συστήματος την πλήρωσαν αυτή την προσπάθεια διαχρονικά οι εργαζόμενοι στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, την πλήρωσε ο λαός μας μέσα από την ανάγκη των πληστηριασμών και εκπλήρωσης των δανείων ή μέσα από την προσπάθεια διαχείρισης του δημόσιου χρέους και την αύξηση της φορολογίας του. Εμείς λέμε ότι όλα αυτά τα μέτρα τα οποία παίρνουν διαχρονικά οι κυβερνήσεις επιβάλλουν τα βάρη, φορτώνουν τα βάρη στις πλάτες του λαού για να ανακουφιστεί το χρηματοπιστωτικό σύστημα που αποτελεί άλλωστε και την καρδιά του καπιταλιστικού συστήματος και επίσης βεβαίως οι τράπεζες δεν είναι ιδρύματα και δεν λειτουργούν για την ευημερία του λαού αλλά μάλλον για την ευημερία των καπιταλιστικών επιχειρήσεων. Από αυτή λοιπόν την άποψη εμείς λέμε καθαρά ότι τα υπερχρεωμένα λαϊκά νοικοκυριά, οι επαγγελματίες, οι αυταπασχολούμενοι πρέπει να διεκδικήσουν άμεσα μέτρα ούτως ώστε την υπερχρέωσή τους να την πληρώσει το χρηματοπιστωτικό σύστημα μέσα από ένα γενναίο κούρεμα των οφειλών τους προς τις τράπεζες, προς την εφορία, αλλά και τα ασφαλιστικά ταμεία για τους αυταπασχολούμενους επαγγελματίες, τη φτωχομεσαία αγροτιά. Έτσι λοιπόν, το συγκεκριμένο νομοσχέδιο δεν αποτελεί τίποτα άλλο με μια προσπάθεια συνέχισης της απροκάλυπτης πολιτικής στήριξης στις ανάγκες του μεγάλου κεφαλαίου, στην ικανοποίηση των αναγκών των επιχειρηματικών ομίλων, ούτως ώστε αξιοποιώντας το χρηματοπιστωτικό σύστημα να προχωρήσουν γρήγορα στο ξεκοκάλισμα των 70 δισεκατομμυρίων των ευρωπαϊκών κονδυλίων, τα οποία θα τα πληρώσουν αυτά τα 70 δισεκατομμύρια ο ευρωπαϊκός λαός, η ευρωπαϊκή λαή και ο ελληνικός λαός, μέσα από το πανευρωπαϊκό μνημόνιο που αποτελεί προαπαιτούμενο για το Ταμείο, Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά και μέσα από τη φορολογία του. Από αυτή την άποψη, η κυβέρνηση με κάθε τρόπο, με κάθε νομοσχέδιο, διαμορφώνει ένα ακόμη πιο ευνοϊκό έδαφος για τη δράση των επιχειρηματικών ομίλων. Και με τις σημερινές τροπολογίες. Δίνει νέα προκλητικά φορολογικά κίνητρα στους επιχειρηματικούς ομίλους μέσα από τη μείωση του φορολογικού συντελεστού για τα νομικά πρόσωπα στο 22% στα πλαίσια του φορολογικού ανταγωνισμού, το οποίο με πιστότητα υπερέτησε και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, διαμορφώνοντας ένα ευνοϊκό έδαφος για τη δράση των επιχειρηματικών ομίλων. Για να μην ξεχάσουμε ότι το πρώτο εμβληματικό μέτρο της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ στη φορολογική πολιτική, αμέσως μετά την τυπική έξοδο από τα μνημόνια, ήταν η μείωση του φορολογικού συντελεστού στα νομικά πρόσωπα, αλλά και η μείωση των συντελεστών φορολογίας των διανεμόμενων κερδών, δηλαδή των εσόδων των ραντιέριδων. Αυτό έκανε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ όταν είχε φορτώσει τα φορολογικά βάρη στις πλάτες των λαού, των εργαζόμενων, των συνταξιούχων και των αυταπασχολούμενων. Μάλιστα, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Βρούτσης, σε μια απέλπιδα προσπάθεια να δείξει ότι η κυβέρνηση στηρίζει και τους εργαζόμενους μέσα από τη φορολογική πολιτική, αναφέρθηκε, τόλμησε να αναφερθεί, στη μείωση των ασφαλιστικών εισφόρων κατά 10%. Αυτό είναι προς όφελος των εργαζόμενων ή είναι σε βάρος τους? Γιατί έτσι οδηγούνται στη χρεοκοπία τα ασφαλιστικά ταμεία, στην αύξηση της εργατικής συμμετοχής, στην μείωση των συντάξεων και στην αύξηση της συμμετοχής των εργαζόμενων στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.
για να δουλεύουν μέχρι τα βαθιά γερατεία, για να πάρουν μια σύνταξη η οποία δεν θα φτάνει ούτε καν να μπορούν να επιβιώσουν. Αλλά τουλάχιστον είναι και ειλικρινής ότι το μέτρο αυτό της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών ανταποκρίνονταν στις ανάγκες των επιχειρήσεων για να προχωρήσουν σε νέες προσλήψεις. Έτσι λοιπόν είναι φανερό, γίνεται φανερό, ότι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και η θωράκιση της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων αποτελούν την προκρούστια κλίνη για τα δικαιώματα των εργαζόμενων, για την ίδια τη θέση των εργαζόμενων. Γι' αυτό και δεν είναι τυχαίο ότι ως πρώτο προαπαιτούμενο για να μπορέσει να προχωρήσει η εκταμείευση της πρώτης δόσης του Ταμείου Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι αυτό το αντεργατικό έκτρωμα το οποίο φέρνει και το οποίο παρουσίασε χθες ο Υπουργός της Εργοδοσίας, ο κύριος Χατζηδάκης. Αποτελεί ένα ποιοτικό βήμα στην επίθεση την οποία δέχεται η εργατική τάξη σε αυτόν τον εργασιακό μεσαίωνα, τον οποίο διαμόρφωσαν όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις με τους μνημονιακούς νόμους και με την υλοποίηση των ευρωπαϊκών οδηγιών. Αποτελεί ένα έγκλημα ενάντια στους εργαζόμενους και στα όποια δικαιώματα έχουν να απομείνει. Με κυρίαρχα ζητήματα τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας, με την κατάργηση επί της ουσίας του οκταώρου, βάζουν τα φόπλακα σε όλους αυτούς τους αγώνες των προηγούμενων δεκαετιών και αιών για την εργατική τάξη, για την κατάκτηση του οκτάωρου. Έτσι λοιπόν η εργασία μπορεί να γίνεται λάστιχο, ανάλογα με τις ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων, προχωράει σε περαιτέρω γενίκευση της εργασίας στις Κυριακές, σε αύξηση του ορίου των απλήρωτων υπερωριών, που αντί για να προχωρήσουν σε νέες θέσεις εργασίας οι επιχειρήσεις, και βεβαίως στον έλεγχο από το κράτος και την εργοδοσία, στον παραπέρα έλεγχο από το κράτος και την εργοδοσία των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εργαζόμενων μέσα από το γενικευμένο ηλεκτρονικό φακέλωμα. Και όλα αυτά θα τα επιτηρεί, λέει, η κατάργηση του σώματος επιθεώρησης και διαμόρφωσης μιας ανεξάρτητης αρχής. Ενό σώματος επιθεώρησης εργασίας το οποίο είχε μείνει με ελάχιστους εργαζόμενους και βεβαίως για να μεταφέρουν τις πολιτικές ευθύνες από τις πλάτες των κυβερνήσεων δημιουργούν μια νέα ανεξάρτητη αρχή όπου θα εποπτεύει και καλά την υλοποίηση της αντεργατικής νομοθεσίας. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ στην παρέμβασή του από το βήμα εδώ της Βουλής εγκάλεσε το ΚΚΕ λέγοντας ότι δεν μπορεί να βάζει στο ίδιο τσουβάλι για τα εργασιακά ζητήματα και τον ΣΥΡΙΖΑ. Ξεχνά όμως να πει ότι είναι διαφορετικός ο ΣΥΡΙΖΑ από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Βεβαίως, εμείς δεν έχουμε αυταπάτες ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κάτι διαφορετικό από τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά ως προς τι? Ως προς τις πολιτικές διαχείρισης μιας βαθιάς αντεργατικής και ταξικής πολιτικής και ως προς την ικανότητα και τη δυνατότητα εγκλωβισμού της λαϊκής δυσαρέσκειας εντός των τυχών και βεβαίως φαλκίδευσης της προσπάθειας ριζοσπαστικοποίησης ευρύτερων λαϊκών δυνάμεων. Έτσι λοιπόν από κοινού Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ αποδέχονται τις στρατηγικές επιλογές της αστικής τάξης, στηρίζουν και υλοποιούν αυτές τις στρατηγικές επιλογές, όπως είναι για παράδειγμα η γεωστρατηγική αναβάθμιση της χώρας μας. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν αυτή που μετέτρεψε την Ελλάδα σε σημεοφόρο των Αμερικάνων και του ΝΑΤΟ της περιοχής, στη συμμετοχή στη λοικοσυμμαχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και σε κάθε ανάγκες που υπηρετούν σήμερα τις επιχειρηματικούς ομίλους. Μέσα από τη θωράκιση της ανταγωνιστικότητας, φτηνοί εργαζόμενοι, χωρίς δικαιώματα, αναλώσιμοι εργαζόμενοι, μέσα από τα μέτρα θωράκισης του συστήματος, με την καταστολή, την κρατική βία και την εργοδοτική αυθαιρεσία, αλλά και το εμπόδιο στην απεργία. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι μας ανάγκασαν να πάρουμε αυτά τα μέτρα, τα αντεργατικά. Δεν τα θέλαμε. Μας βάλαν τον πιστόλι στον κρόταφο. Όμως, ας δεχτούμε αυτήν τη λογική την οποία βάζετε.
Ένα χρόνο που τυπικά καταργήσατε τα μνημόνια, γιατί δεν καταργήσατε κανέναν αντεργατικό νόμο? Κανέναν αντεργατικό νόμο δεν καταργήσατε, αλλά αντίθετα, αλλά δεν σας διέκοψα, κύριε Τσακαλώτο, ηρεμία, ηρεμία κύριε Τσακαλώτο, ηρεμία. Δεν σας διέκοψα, μπορείτε να πείτε. Δεν σας διέκοψα. Αλλά επί της ουσίας, τι κάνατε, τότε στον ένα αυτό χρόνο? Μια πολύ εμβληματική κίνηση. Το νόμο Βρούτσι, τον αντεργατικό, τον υιοθετήσατε και τον κάνατε Βρούτσι Αχτσιόγλου. Για το πώς θα καθορίζονται οι κατώτεροι μισθοί. Με κρατική, κυβερνητική παρέμβαση και απόφαση στα πλαίσια της στήριξης της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας και των επιχειρηματικών ομίλων. Αυτό κάνατε στον ένα αυτό χρόνο μετά την τυπική κατάρριξη των μνημονίων. Και τώρα λέτε ότι αλλάξατε. Απλώς, από την ασφάλεια που σας προσφέρει η αντιπολίτευση, προσπαθείτε να καλλιεργήσετε ένα ανύπαρκτο φιλεργατικό προφίλ. Και άμα το θέλετε, και η ουσία ποια είναι, είπατε ότι σας εκβίασαν. Όμως ο λαός μας στην ιστορική του διαδρομή έχει δείξει ότι όταν εκβιάζεται θα πρέπει να επιλέξει ή τις αλυσίδες ή τα όπλα. Και εσείς επιλέξετε τις αλυσίδες και όχι τα όπλα. Τα όπλα και στην κυριολεξία και μεταφορικά. Επιλέξετε τις αλυσίδες και την υποταγή στις ανάγκες ικανοποίησης των επιχειρηματικών ομίλων του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης του και του ΔΝΤ. Από αυτή την άποψη, το ΚΚΕ δεν πρόκειται να αποτελέσει την κολυβήθρα του ΣΥΛΟΑΜ για να ξεπληθούν κάποιες ευθύνες. Εμείς ως κόμμα ζητάμε και καλούμε το λαό να βγει στον δρόμο, τους εργαζόμενους και τα υπόλοιπα λαϊκά στρώματα, να σφυριλατήσει την ενότητα από τα κάτω, την ενότητα σε κοινωνικό και ταξικό προσανατολισμό, για να αποτρέψει αυτό το αντεργατικό τερατούργημα και βεβαίως να συγκρουστεί επί της ουσίας με τον πραγματικό αντίπαλο. Και πραγματικός αντίπαλος δεν απλά και μόνο σημαίνει κυβερνητική πολιτική ή όποια αυριανή. Πραγματικός αντίπαλος είναι η κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων και το καπιταλιστικό σύστημα που θωρακίζει αυτή την καπιταλιστική κερδοφορία. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε.